Συναυλίες, προβολή, ντοκιμαντέρ, εκθέσεις ιστορικών ντοκουμέντων και ομιλίες περιλαμβάνει ο εορτασμός της επετείου της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τα στρατεύματα της γερμανικής κατοχής στις 30 Οκτωβρίου. Η επέτειος αναγνωρίστηκε επίσημα μόλις πέρσι, έπειτα από πρωτοβουλία του σημερινού βουλευτή Τριαντάφυλλου Μηταφίδη. Είναι περίεργο αυτό, γιατί γιορτάζουμε πάντοτε στην Ελλάδα την έναρξη πολέμων και δεν γιορτάζουμε ποτέ τη λήξη. Που κανονικά έπρεπε να γιορτάζουμε τη λήξη, έτσι δεν είναι? Έπρεπε να έρθει ο Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, πρόπερση νομίζω, ο οποίος ανέφερε το θέμα και πια ως βουλευτής το κινήσαμε και εμείς και αποφασίσαμε και κάναμε αυτό που κάναμε. Ονομάστηκε η οδός η οποία ξεκινάει από το Λευκοπύργο και καταλήγει εδώ στο Δημαρχείο, η οποία άλλοι τη λέγανε συνέχεια της Λεωφόρου Νίκης, άλλοι τη λέγανε συνέχεια της Βαλιστέρου Γεωργίου, απέκτησε όνομα. Και το όνομα της είναι 30 Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο του εορτασμού θα γίνει κατάθεση στεφανιών στη μαρμάρινη πλάκα που έχει τοποθετηθεί και την 30 Οκτωβρίου 1944 μεταξύ του Λευκού Πύργου και του Βασιλικού Θεάτρου. Δεν είναι μια ημέρα που δεν είναι και αργία, όπως είναι γνωστό. Δεν είναι μόνο λοιπόν μια μέρα που θυμόμαστε, έρχεται, φεύγει και την ξεχνάμε. Είναι μια μέρα που χαρακτηρίζει αυτή την πόλη και μπορούμε στη διάρκεια της χρονιάς, 365 μέρες του χρόνου, να έχουμε δραστηριότητες, εκδηλώσεις. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, στις 25 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, θα δοθεί συναυλία, ενώ θα ακολουθήσει προβολή ντοκιμαντέρ με τίτλο 30 Οκτωβρίου 1944, η παραμελημένη απελευθέρωση.